to Ultimate Flavor από την σειρά, που μου θυμίζει με εκείνο το τρένο που τρέχει μέχρι να παγώσει κολα μέχρι να αυτό, λοιπόν, έχουμε μία σειρά από την uh, Paradox Laboratories, Laboratories, κάπως έτσι λέγεται, το οποίο μας δίνει έξι υγράκια, τα οποία είναι γλυκατζίδικα. Εκ των δύο, δύο μπισκοτάκια τα οποία αρέσκομαι εγώ, με το ένα να μ' αρέσει λίγο πιο πολύ από το άλλο. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο φρουτόδιες, πιο κίνκυ για μένα. Πάμε να δούμε λίγο όμως τι έχουμε εδώ πέρα. Εγώ έχω τα πέντε από τα έξι της σειράς, γιατί το έκτο, το πράσινο, το οποίο είναι ένα προφίλ τύπου ντάκερι, τύπου κοκτέιλ, είχε ένα τύχημα, το πρόλαβα και το δοκίμασα, έπεσε, έσπασε, οπότε κομπλέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πάμε να δούμε βασικά ε, το collector. Το collector είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι κύματα ενδική καρύδας με πλούσια κρεμόδη υφή, αριστοτεχνικά δεμένο με ήπιο καραμελωμένο μπέρμπον και δρύνε πινελιά για μια μοναδική αίσθηση παλαιωμένου αλκοόλ. Βασικά είναι ένα από τα δύο τη σειρά τα οποία έχουν, σχετίζονται με αλκοόλ. Αυτό και το, και το first class. Ε, εδώ όντω έχουμε ένα ρουμάκι το οποίο εντοπίζεται άμεσα στη γεύση το συνδυάζει και του δίνει περισσότερη ένταση η καρύδα, βασικά του δίνει μεγαλύτερη οξύτητα η καρύδα. Εναρμονισμένη και αυτή μέσα, δεν σε χτυπάει δηλαδή να λες καρίδα, καρύδα, μπαμ, όχι. Έρχεται... Έρχεται και δεν είναι με το σύνολο και το κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο υγρό. Αυτό εδώ είναι το Collector. Πάμε να δούμε μετά το First Class το οποίο δεν το έχω, το οποίο τι έχουμε. Lime, Fraula, Rumi, κάτι μου θυμίζουν εμένα αυτά, πάμε για ένα ντάκιρι φράουλα που θα ζούλευε, που θα ζουλευε, που θα ζήλευε ακόμα και ένα κουβανό ε, μπαριστά. Ε, οι μπαρίστες δεν κάνουν κοκτέιλ, οι μίξερ κάνουν κοκτέιλ, οι... Οι, οι... οι... οι μπάρμεν κάνουν κοκτέιλ, οι κοκτέιλάδε κάνουν κοκτέιλ, δεν πειράζει θα το προσπεράσουμε. Πραγματικά έχουμε ένα φράουλο υγρό το οποίο παραπέμπει πάλι σε ένα κοκτέιλ ε, με αλκοόλ και τα σχετικά. Ωραίο, νόστιμο, πάρα πολύ ωραίο, καλό. Το δοκίμασα λίγο, 5-6 τζούρες, δεν προλαβάλλω, άρα δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Πάμε να δούμε το Enroute. Το Enroute είναι, αυτό εδώ είναι η μόβη συσκευασία, και αμέσως αυτό εδώ προδίδει το τι, το τι είναι. Πάμε να δούμε ένα υγρό το οποίο είναι ουσιαστικά μουρα, φραγκοστάφυλλο. Ε, εξού και το χρώμα το ομοβάκι σε συνδυασμό με όρημα ζουμερά μήλα. Κακά τα ψέματα ότι ό,τι συνδυάζεται με μουρα, φραγκοστάφυλλα και τα σχετικά είναι πάρα πολύ έντονο, δεν μπορείς να το μετριάσεις, οπότε υπερκαλύπτει οποιαδήποτε άλλη γεύση, εκτός κι αν είναι παγωμένο. Ε, μόνο εκεί μπορεί να νιώσει. Διαφορετικά υπερκαλύπτουν όλε τι άλλε γεύσει. Εγώ να πω την αλήθεια ότι το μήλο το εντόπισα πολύ πίσω. Έτσι κι αλλιώ, μια-δύο τζούρε έκανα διότι έχει σχέση με μουρα, φραγκοστάφυλλα και τα σχετικά δεν τα μπορώ να τα κάνω. Με πνίγουν αρκετά. Αλλά εσεί που κάνετε αυτά εδώ τα υγρά και σα αρέσουν πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου τα οποία κάνει αυτή την κατηγορία υγρών. Ε, θα το λατρέψετε. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε τώρα να δούμε ε, ένα από τα δύο μπισκοτάκια. Πάμε να δούμε το Conductor. Κοντούκτορ, κοντούκτορ, πώς λέγεται, αυτό είναι, αυτό είναι. Το οποίο τι είναι, ένα φρεσκοψημένο κρεμμόδες μπισκότο με διάχυτα αρώματα από φρεσκοαλεσμένους κόκκους καφέ σε απόλυτη γευστική αρμονία. Ωραίο, απαλή ζύμη ήπια, η οποία δίνει την αίσθηση από τον καφέ, βασικά σου μυρίζουν, έχει την αίσθηση όπως μυρίζει ο καφές ο φρεσκοαλεσμένος, δεν είναι ακριβώς καφές, είναι η μυρωδία του φρεσκοαλεσμένου καφέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Ε, Παρόλο που δεν είμαι φαν του καφέ, είναι ένα υγράκι το οποίο μου κίνησε το ενδιαφέρον γιατί έχει ζύμη από μπισκότο. Ήπια ζύμη από μπισκότο, ελαφρύ δηλαδή υγρό, άνετα για all day, όπω και τα άλλα τα μπισκοτάκι που έχουν. Είναι, είναι πάρα πολύ όμορφο και μου άρεσε αυτή η αίσθηση, επειδή μου αρέσει τον καφέ να τον πίνω και όχι να τον ατμίζω, μου έδωσε όμω την αίσθηση τη μυρωδιά του φρεσκοαλεσμένου κόκκου. Αυτό, καλό, ωραίο, άνετα για all day, δεν το συζητάμε και σε αεράτο κιόλα όλα ειδικά πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε και το, ε, συγγνώμη εδώ, το Traveler, ο υγρό με άλλο που έχουμε δει, αλλά οκ, okay, δεν θα το συγκρίνω, ε, εννοώ τα νουμπ. Το οποίο πάμε. Ένα παραδοσιακό και νοσταλγικό προφίλ τραγανό μπισκότο βουτύρου με κρεμό δυφύ εμποτισμένο με διακριτικέ και απαλέ νότες κανέλα. Με το που το ατμίζει και πα να κάνει τη τζούρα σου, σου σκάει κανέλα. Με την καλή έννοια, σου σκάει όμορφα, ωραία. Το οποίο το κάνει τόσο ωραίο Δηλαδή, μου αρέσει η κανέλα σαν μπισκότα. Πραγματικά και να τα τρώω και να τα ατμίζω. Είναι ένα από τα δύο τα προφίλ τα οποία μπορώ να ατμίσω μετά το καπνικό. Ε, είναι τόσο όσο η κανέλα για να του δώσει αυτή την ένταση και αυτή την οξύτητα που χρειάζεται για να ανεβεί η, η ζήμη του μπισκότου. Είναι όμορφο, είναι ωραίο, εννοείται για all day, εννοείται ότι το έχω αδειάσει. Το κάνω στο τριπεράκι μου, το μονό περίπου στα 25 w μαζί με το άλλο τα έχω απολαύσει, είναι πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε και το Flagman, το οποίο το Flagman εδώ, κόκκινο και αυτό, βασικά τα χρώματα λίγο πολύ προδίδουν τι είναι το καθένα. Εδώ πέρα έχουμε πάλι, πάλι φραουλίτσες, φράουλες, ζουμερές, χυμώδες. Από ε, αποθέωση πλούσια κρέμα σε ένα ειδονικό πάντρεμα με χυμόδι φράουλες. φράουλε. Δεν είναι τα προφίλ μου αυτά, αλλά πολλοί κόσμοι τρελαίνεται για φράουλα. Εάν λοιπόν τρελαίνεστε για φράουλα, μπορείτε να προσθέσετε άλλο ένα εγράκι στη συλλογή σα και να το βάλετε στην καθημερινότητά σα, διότι μιλάμε για ένα γλυκό, ωραίο προφίλ φράουλα που αξίζει να το δοκιμάσετε. Τα κατάλοιπα τώρα αυτή τη σειρά, γιατί μιλάμε για μια πολύ γλυκιά σειρά. Ε, Έχοντα κάνει τα δύο μπισκότα αρκετά, το ένα σχεδόν το έχω τελειώσει, το, το άλλο έχει μείνει πάρα πολύ λίγο. Έχουν τόσο όσο κατάλοιπο μπορεί να έχει ένα γλυκό υγρό. Τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το τραγικό. Οπότε, η μέρε ορίμασή του. Εγώ να πω ότι. Τα δοκίμασα από day one όλα, μάλλον από zero hour για να μπορέσω να δω τη μεταβολή των υγρών. Ε, γρήγορα ανέδειξαν το προφίλ του. Δηλαδή και στο 24ωρο τα ατμίζεται και έχουν αναδείξει το προφίλ του. Δεν έχουν να δώσουν μετά κάτι περισσότερο. Απλά δένουν, γίνεται μια ομογενοποίηση καλύτερη και δεν είναι λίγο καλύτερα το υγρό. Την ε, τελική γεύση ουσιαστικά την παίρνετε από το πρώτο 24ωρο για μένα. Και εντάξει, όσο τα αφήσετε ένα υγρό, τόσο καλύτερο είναι, έτσι. Αυτά στην Persian here, G Vapes is here, like, subscribe, share, βοηθάτε το κανάλι, το κανάλι δεν σας βοηθάει καθόλου, αλλά βοηθάει εμένα και τα λοιπά και τα λοιπά. G Vapes is here, see you next time, bitches. Με κουράσατε.